να μπορέσει να πληρώσει τις δόσεις έναντι αυτών των προστήμων μέχρι το τέλος του Απριλίου. Απλά να σημειώσω ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πληρωμένα πρόστιμα που αφορούν το Δήμο για αυθαίρετες κατασκευές και υπάρχει και μια άλλη πολύ μεγάλη ομάδα αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από την πολεοδομία προς το Δήμο και εκεί αναμένονται πρόστιμα και είμαστε σε κάποια διαδικασία του να δούμε όλα αυτά τα πρόστιμα γιατί προέρχονται και να δούμε πώς μπορούμε να τα σταματήσουμε ώστε να μην επιβαρύνει το Δήμος με αυτά τα πρόστιμα. Για τα συγκεκριμένα λοιπόν πρόστιμα, τα οποία είναι 31.293,12 ευρώ, είναι ένα πρόστιμο το οποίο είναι 16.821 ευρώ και αφορά την κατασκευή, αυθαίρετη κατασκευή ενός στεγάστρου στα Καρδάμιλα για την φιλοξενία των πυροσβεστικών οχημάτων που έγινε στο δρόμο. Είναι κάποιο άλλο πρόστιμο που είναι 3.972,12 ευρώ. Αυτά είναι μόνο τα αβεβαιωμένα που λέει, υπάρχουν και τα άλλα που είναι αβεβαιότητα. Αφορά ένα τυχείο αντιστήριξης που έγινε το 2002 στο ΠΚΙΟΣ και είναι και 10.500 ευρώ που ήρθε πρόσφατα από την εφορία, το οποίο αφορά κατά περίεργο τρόπο την κατίνα του κυρίου Θεοτοκά στα Μαύρα Βόλια. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Για αυτές όλες τις κατασκευές υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας ή είναι αποφάσεις των εκάστοτε δημάρχων, αν μιλάμε για καποδιστριακούς δήμους ή των χωρικών αντιδημάρχων και τώρα θα πληρώσουμε τα πρόστιμα και θα έρθουν και στην Οικονομική Επιτροπή μετά να ζητήσουν χορηγία δικηγόρου. Υπάρχει για αυτές τις κατασκευές εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Ανέφερα τρία διαφορετικά πρόστιμα και υπάρχει και ένας κατάλογος με άλλα 20 τα οποία αναμένουν. Εγώ, ναι, μιλάω ξεκάθαρα για κατασκευές του Δήμου. Το κάθε ένα, Αντρέα, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του διαφορετική ιστορία. Δεν είναι όλα τα ίδια. Ας πούμε για τα Καρδάμιλα, για τη στάση. Για παράδειγμα, ας πούμε το τυχείο αντιστήριξη στο Πιτιός έχει κατασκευαστεί το 2002. Αφορά κάποιο δρόμο αυτό, δεν μπορεί να προσθέσουν πολλά στοιχεία. Η στάση στα Καρδάμιλα, όντως, επειδή το ρωτάς. Υπήρχε ένα αίτημα από τον τότε αντιδήμαρχο, τον κύριο Στεφάνου, προς τεχνική υπηρεσία να πάει να κατασκευάσει το συγκεκριμένο κιόσκι στέγαστρο για τα πυροσβεστικά οχήματα. Μάλλον να πάω λίγο πιο πριν. Υπήρχε αυτό το στέγαστρο, υπήρχε όμως ένα οικόπεδο κάποιου ναού. Κάποια στιγμή λοιπόν ο ναός αυτός πούλησε το οικόπεδο σε κάποιο ιδιώτη και ο ιδιώτης άρχισε, δεν ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος, να το. Ο ιδιώτης αυτός άρχισε να λέει ότι πάρτε το στέγαστρο του πυροσβεστικού από το οικόπεδο γιατί ανήκει πλέον σε μένα.